Καλησπέρα, καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή για τα νέα του Ολυμπιακού. Ε, πιο πολλά θέματα θα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, καθώ ε, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι πιο πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε με τον ε, Καρβαγιάλ, με κάποιε δηλώσει που έκανε. Καταρχά, μια δήλωση που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όπου ταιριάζει στον Ολυμπιακό, πρέπει να ισχύει στον Ολυμπιακό είπε ότι όποιος δεν έχει νοτροπή ανοιχτή δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Κάτι το οποίο πρέπει να, να μπει μέσα στο μυαλό των παιχτών για να μπορέσουν να, να θυμηθούμε κι εμείς τον ε, καλό παλιό Ολυμπιακό που κοίταγε στα μάτια οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ας πούμε, την Arsenal που κερδίσαμε πριν λίγα χρόνια, που την αποκλείσαμε και γενικά ήταν η νοοτροπία. Ήταν, ήταν ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο είδαμε παραδείγματος χάρη με την Φράιμπρουξ στην Γερμανία και δεν μιλάω μόνο για το σκορ. Επίσης να πούμε ότι δήλωσε ε, πως δεν περίμενε με τίποτα τον, ε, το Μαρτίνς, δεν περίμενε μια τόσο μεγάλη ενίσχυση, οπότε αυτό είναι θετικό, καθώς ε, πιστεύει στον παίκτη. Πώς γίνει να μην πιστεύεις στον Έντζελσον Μαρτίνς, Δηλαδή, παρόλο που είναι τραυματία, δεν γίνεται να μην. Όλο ο κόσμο του Ολυμπιακού έχει χαρεί. Όλα τα ανάλογα post στο διαδίκτυο έχουν γίνει viral. Οπότε είναι λογικό. Για τον Μαρτίν, επίση να πούμε ότι πιο παλιά βέβαια, όταν ακόμα έπαιζε στη Sporting, ο Ρονάλντο είχε εντυπωσιαστεί από τον παίκτη και είχε ζητήσει και από τη Ριάλ να τον φέρει στην ομάδα του. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Όχι εννοείται πω έχει καμία σχέση ο Μαρτίν τότε με τον Μαρτίνη τώρα. Αλλά ήτανε, είναι κάτι το σίγουρα. Τώρα να πάμε στα μεταγραφικά. Όπου με τον Κουρμπέλι. Όπου απασχολεί για ακόμη μια φορά τον Ολυμπιακό. Με τον ε, να αρνείται μια ακόμα πρόταση από την το, ε, ε, Τουρκία. Και περιμένει συνέχεια τους ελευθρόλευκους. Δηλαδή δείχνει πόσο πολύ θέλει να έρθει στην ομάδα. Πιστεύω ότι παρόλο που δεν είναι καλύτερο σπέκ, δεν είναι σαν τον Νόρτα που προσδιορίζεται. Ε, θα ήθελα να τον δώσω στον Ολυμπιακό, καθώ δείχνει ότι θα έχει όρεξη. Ε, δεν υπάρχουν πολλοί παίκτε εκεί πέρα. Προσωπικά ο, ο, ο δεν ε, μου αρέσει, ε, όσο έχει πάρει ευκαιρία, ε, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Και πιστεύω ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί εύκολα από τον ε, Έλληνα διεθνή. Να πούμε για μια πρόταση που έγινε χθε ε, στην Πόρτο ε, με τον ε, Κάρμο, έναν ε, παίχτη 7 εκατομμυρίων, ένα center back. Ο Ολυμπιακό ζήτησε για ακόμα μια φορά δανεισμό. Η πόρτα όμω αντιθέτω με τον Ναβάρο αρνήθηκε. Οπότε και ο Ολυμπιακό δεν συνέχισε την προσπάθειά του για την απόκτηση του παίκτη, καθώ δεν θέλει να δώσει τόσο μεγάλο ποσό για ένα center back αυτή την περίοδο του, τουλάχιστον. Καθώ με τα ίδια λεφτά ο center back, το center back τη Βραζιλία ο Λέο Περήρα θα μπορούσε να έρθει στον ε, Ολυμπιακό που είναι και η πρώτη επιλογή του, του Καρβαγιάλ οπότε ήταν και λογικό τώρα στη θέση άλλου επιθετικού άλλου αμυντικού συγγνώμη είναι ο Γκαμπρίλ Περέιρα παίχτης της Ζιλβι πρώτο πρώτη ομάδα του Ναβάρο δεν, έχουν, δεν είχαν πράξει συμπαίχτες τότε με τον Γκάμπριλ Περέιρα το βασικό center back της center, ο οποίος έχει ύψο 1,88, είναι Βραζιλιάνο, κάτι το οποίο είναι αρνητικό καθώ δεν έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Είναι 23 χρονών, είναι νέο και έχει παίξει 13 αγώνε φέτο, κοράζοντα και έναν γκολ. Αλλά η αξία του είναι στα 520.000. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει όντω ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακό δεν θα δυσκολευτεί να δώσει ακόμα και τα διπλά. Για τον παίχτη, είναι μέσα στο μπάτζε του, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι αν πιστεύουν ότι τους κάνει ή αν θα προσπαθήσει να κοιτάξει για κάτι παραπάνω. Σίγουρα δεν είναι στα τα ονόματα που μας ήρθαν τις προηγούμενες μέρες όπως ο Ναβάρο και ο Μαρτίνς ε, πόσο μάλλον για τη χρηματιστηριακή αξία αφού δεν είναι ούτε καν στο ένα εκατομμύριο ο, ο παίχτης. Ε, όπως σας έχω ξαναπεί ε, θέλω να γράφετε σχόλια από κάτω και θα τα συζητάμε σε όλα τα σχόλια που στα... στα προηγούμενα βίντεο. Οπότε πάμε και τώρα να διαβάσουμε μερικά και να απαντήσουμε. Όλα τα σχόλια αυτά που θα πούμε είναι από, τη... από την προηγούμενη εκπομπή για τον Μάρτιν, όπου σα άρεσε πολύ και χαίρομαι που γράψετε σχόλια. Να γράφετε, είναι πιο διαγραστικό και έχει και ενδιαφέρον να βλέπω και τι λέτε, καθώ δεν τα ξέρω κι εγώ, αλλά δεν είμαι δημοσιογράφο. Ε, να, να, ξεκινήσουμε λοιπόν ε, με τον ε, George, ο οποίος έγραψε ότι τον Ποντένσε δεν το βγάζει ποτέ, ποτέ καθώς είπα ότι θα μπορούσε ο Μαρτίνς να πάρει θέση του Ποντένσε. Εννοείται πως ε, το πιο πιθανό είναι ότι θα πάρει τη θέση του Μασούρα στη βασική δεκάδα, αν και ο Καρβαγιά λέει ότι ήρθε για να αντικαταστήσει το Σολμπάκεν. Παρ' όλα αυτά ο Σολμπάκεν δεν αγωνιζόταν, οπότε μην κορυδευόμαστε. Και δεν νομίζω πως θα θέλει να τον έχει στον πάγκο, ε, ο Σέλμπι γράφει δεν είχε κανέναν στο πρώτο τραυματισμό. Ένα θέμα με τον Πεσογό είχε μόνο που έχασε τρία παιχνίδια. Μόνο από αυτό. Πέρσι ήταν φαγγίτη στη Μονακό επειδή άλλαξαν σχηματισμό και έπεσαν χωρίς εξτρέμ. Φέτο το καλοκαίρι ήθελε να φύγει, τον είχε κοιτάξει και ο Ολυμπιακό για δανεισμό, αλλά το συμβόλαιο του τελείωνε την επόμενη σεζόν και δεν με αποτέλεσμα να μην βρει κάποια ε, καλή πρόταση οικονομικά η Μονακό και να μείνει εκεί. Φέτο όλη τη χρονιά τα είχε σπάσει με την ομάδα του και είχε μείνει εκτό ομάδα. Ε, δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο παρ' όλα αυτά δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο γιατί σίγουρα δεν είναι ένα παίξος ο οποίος θα έδινε τόσο εύκολα η Μονακό ο Σάκης γράφει και ο Φωτούν είχε δύο χιλιαστούς είχε περάσει πολλά το θέμα είναι ότι κεντάει ε, πολύ σωστά ο Μάρτι δεν είχε τόσο σοβαρό τραυματισμό. Οπότε περιμένουμε, αν θέλει και ο ίδιο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το αν ο ίδιο έχει την όρεξη να δουλέψει και να αφοσιωθεί στην Ολυμπιακό, τότε σίγουρα θα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εδώ ένας, δεν έχει όνομα, γράφει, παιχταράς είναι, συμφωνώ Ο Δημήτρης Κοντογιάννη γράφει, καλή χρονιά, επειδή έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στον πρόεδρο, αν δεν το δούμε μέσα στο γήπεδο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Επίσης, αν θα πάει ε, καλά ο πρόεδρος τον πουλήσει το καλοκαίρι. Έχει καιρό να πουλήσει πολύ πιθανό αν πάει καλά ο Jason Μάρτς να πουληθεί το καλοκαίρι γιατί ξέρουμε ότι με το όνομα που έχει άμα κάνει μια πολύ καλή χρονιά μπορεί πολύ εύκολα να διαξέτω από τα 3 εκατομμύρια να φτάσει στα 10 και ο Μαρινάκης τον πουλήσει για τα 15 το θέμα είναι όπως σου απάντησα και από κάτω ε, άμα πουληθεί ένας καλός παίχτης να αγοράζεται γρήγορα κάποιο είτε καλύτερος είτε στο ίδιο επίπεδο όχι κάτι χειρότερο πάλι και να γίνεται όλο αυτό ο κύκλος Καθώ δεν είμαστε μικρή ομάδα, ώστε να προσπαθούμε να παράγουμε απλά παίκτε και θέλουμε εννοείται νοείται το καλύτερο για την ομάδα μα. Ένα άλλο user εδώ πέρα που δεν έχει όνομα γράφει μεγάλο παίκτη φοβερό. Αν καταφέρει να το φτιάξει ο προμονητή, θα κάνει παπάδε. Είναι παίκτη για μεγάλα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα ε, δεν αμφιβάλλει κανένα. Η ZLita ε, γράφει πρώτα στο γήπεδο θα δούμε πράγματα και μετά θα κρίνουμε. Μακάρι να βοηθήσει σωστά, παρόμοιο σχόλιο με τα προηγούμενα, ότι το θέμα είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι τι θα κάνει στο... στο, χορτάρι και τι θα, τι θα θέλει ο ίδιο να κάνει. Ένα άλλο user γράφει μπαμπούμ, βόμβα μαρινάκι, αλλάζει πλέον τη σιωπή για το conference. Για Ελλάδα δεν μιλάω. Γίνονται απλά τα πράγματα. Ναι, παρόμοιο σχόλιο επίση. Ε, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να πάρει παιχνίδια πάνω του. Καθώ ε, έχει την τεχνική, έχει την ποιότητα και σίγουρα είναι πολύ πιο στον goal από ότι ο, ο Μπιέλ και ο Ποντένσε. Παρόλο που ο Ποντένσε σκοράρει φέτο, ε, στα εύκολα shoot δείχνει αυτό που έδειχνε και πριν φύγει για τη Wolves ότι κολλάει πάρα πολύ. Αχώνεται, δεν μπορώ να καταλάβω και χάνει μεγάλε ευκαιρίε. Ε, αυτά νομίζω είναι τα σχόλια. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Ναι, αυτά είναι. Ε, ευχαριστούμε πολύ για, για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αν θέλετε από κάτω γράφτε ένα σχόλιο. Αν σας άρεσε η εκπομπή αυτή και οι συζητήσεις που κάνουμε μέσα από τα, τα σχόλιά σας ε, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe ή ένα like ε, και να, να στην παρέα μας ώστε να, καθώς ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο και να μεγαλώνει αυτή η παρέα, ευχαριστώ πολύ.